Κύριε Σοφιανέ, καλημέρα από το Φλάσσα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είστε καλά? Καλά. Χαίρομαι. Κύριε Σοφιανέ, χτες κατά τη γνώμη μου, είναι προσωπικό το σχόλιο, φαντάζομαι ασπάζονται πάρα πολύ, ακούστηκαν δυο πολύ σημαντικοί επικίδοι στον αποχαιρετισμό του Μίκη Θεοδωράκη στη Μητρόπολη. Συγκλονιστικό το κείμενο και της Προέδρου, αν μπορώ να εκφραστώ όσο μπορώ να το σχολιάσω, και του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος σας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα. Για μένα είναι συγκλονιστικά και τα δύο κείμενα. Τον αποχαιρέτησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα λέγω, ο κύριος Κουτσούμπας, οπότε οι αγώνες συνεχίζονται. Είδαμε και στα monitor λίγο νωρίτερα πως είναι ήδη στην Κρήτη. Πολύ μεγάλη στιγμή. Νομίζω ότι η Ελλάδα και χτες και σήμερα στην Κρήτη αποχαιρετά το μεγάλο της νεκρό σε ένα πνεύμα γενικής συγκίνησης, σεμνά αλλά όχι βουβά, τραγουδώντας τα τραγούδια του και κυρίως ερμηνεύοντας αυτούς τους στίχους και αυτή τη μουσική στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, στους καιρούς που ζούμε, γιατί ο Μίκης ήταν πάντα παρόν. Τα τραγούδια του ήταν δεμένα με τους αγώνες του λαού μας, ταυτίστηκε σχεδόν έναν αιώνα που κράτησε η ζωή του με τους αγώνες και την πορεία του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας. Που κράτησαν έναν αιώνα επίσης και κρατούν. Ναι, κυριολεκτικά ταυτίστηκε η πορεία ενός αιώνα με τη ζωή του, όχι μόνο μέσα από τη μουσική, τα τραγούδια του, αλλά και μέσα από τη δική του παρουσία σε όλες αυτές τις κορυφαίες στιγμές που έζησε η πατρίδα μας αυτόν τον αιώνα. Ήσασταν κι εσείς, αν πρόσεξα σωστά, στις εικόνες που έβλεπα, κύριε Σοφιανέ, και πανερή συγκίνηση όλων μας δηλαδή και όλων όσων ήταν εκεί. Το κόμμα μας ανέλαβε με βάση την επιθυμία του Μίκη την διοργάνωση της τελετής του αποχαιρετισμού του. Όλη αυτή την εβδομάδα που συγκινημένος όλος ο ελληνικός λαός τον αποχαιρετά, σε αυτές τις συνθήκες νομίζω οι χιλιάδες λαού που συνέρευσαν τις τελευταίες τρεις μέρες και την χτεσινή μέρα στην Μητρόπολη συνόδευσαν από τη μια, πώς να το πω, με θρησκευτική ευλάβεια και από την άλλη με αποφασιστικότητα, τραγουδώντας και εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για τη μεγάλη απώλεια. Και κάτι που συμβαίνει και αυτήν την ώρα που μιλάμε, κύριε Σοφιανέ, στα Χανιά. Προφανώς η επιθυμία του Μίκη να ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών του και ιδιαίτερη πατρίδα και δική του, ναι, πιάνει, αν θέλετε, και το σφιγμό και του λαού της Κρήτης που τον υποδέχεται αυτές τις ώρες και με την τελετή της ταφής στον Γαλατά. Κύριε Σοφιανέ, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά που συμβαίνουν αναφορικά με τον αποχαιρετισμό του αιώνιου, του μεγάλου αγωνιστή, του μεγάλου μουσικού δημιουργού, του Μίκη Θεοδωράκη, εδώ και μια εβδομάδα. Το λέγαμε από νωρίς το πρωί, από την προηγούμενη Πέμπτη. Τώρα, όμως, δεν θα μπορούσα να αποφύγω και αυτό που ακούστηκε χθες, το είδαμε στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στα δελτία ειδήσεων, μια δυσφορία του Πρωθυπουργού με κάποια συνθήματα που ακούστηκαν. Θα ήθελα και ένα σχόλιο δικό σας πάνω σε αυτό, αν κρίνετε σκόπιμο. Ένα κομμάτι από τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε στην Μητρόπολη αποδοκίμασε τον Πρωθυπουργό. Κατά τη γνώμη μου, κακός, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν μπορείς να περιορίσεις ένα κόσμο. Λέω κακός με την έννοια ότι σε μια τελετή στην οποία αποχαιρετάς τον μεγάλο σου νεκρό, τα αισθήματα αντίθεσης με την κυρίαρχη πολιτική, τα οποία πιστεύω είναι γενικευμένα σε μεγάλο αριθμό του λαού μας, γιατί δέχεται τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, υπάρχουν άσχετα αν εκφραστούν με ένα γιουχάισμα στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο, αυτές οι φωνές, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στον Πρωθυπουργό δεν μπορούν να αλλοιώσουν την συνολικότερη εικόνα της συγκίνησης και της αποφασιστικότητας που έδειξε ένας κόσμος να τιμήσει τον νεκρό του, εισπράττοντας και τα μηνύματα του Μίκη. Γιατί, ξέρετε, ο Μίκης μπορεί να έφυγε, η μουσική του όμως, τα τραγούδια του, η πολιτική του διαθήκη είναι παρούσα και από αυτή την πλευρά κυριολεκτικά όταν πορεύεσαι μαζί με τους αδικημένους σε δρόμους που κυριολεκτικά έκαιγαν όλες αυτές τις δεκαετίες με την ιστορία του λαού μας και τους αγώνες του λαού μας, πιστεύω ότι αυτά θα είναι τα υλικά τα οποία θα διαπαιδαγωγήσουν και τις επόμενες γενιές σε μια γενικευμένη αγωνιστική παρουσία στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας.
και από αυτή την πλευρά αυτή η παρουσία, αυτοί οι αγώνες δεν χρειάζονται, πρέπει να το πω, τα γιούχα σε μια θρησκευτική τελετή για να επιβεβαιώσουν την θέληση του λαού μας να παλέψει για τα δικαιώματά του και για το δίκαιο του. Ναι. Κύριε Σουφιάνη, το προχωρώ λίγο παρακάτω. Είμαστε λίγο πριν τη δεύτερη, και επειδή λέτε θα παλέψει, θα συνεχίσει να διεκδικεί, θα βγει στους δρόμους, περιμένουμε τις επόμενες μέρες τον Πρωθυπουργό και στην ομιλία του εδώ στα γένεια της έκθεσης. Αλλά την ίδια στιγμή εσείς έχετε προαναγγείλει αντιδράσεις, κινητοποίησεις, έτσι δεν είναι? Αναφέρεστε προφανώς στις κινητοποίησεις που οργανώνουν τα συνδικάτα, έτσι, που συσπηρώνονται στο πανεργατικό μέτωπο. Ναι, ναι. Και φυσικά οι κομμουνιστές και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζει αυτή την ελπιδοφόρα προσπάθεια που γίνεται στο εργατικό κίνημα με το ΠΑΜΕ, με συνδικάτα ευρύτερα που συσπηρώνονται. Και θα έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποδοκιμάσουμε και να αναντιωθούμε με μια πολιτική που για το επόμενο διάστημα προδιαγράφει μια ακρίβεια γενικευμένη με το κόστος του ρεύματος να χτυπάει κόκκινο, μια ακρίβεια και μια πίεση στο εισόδημα, με τους μισθούς παγωμένους, με την ανεργία, με τα χρέη, με τη φορολογία. Όλα αυτά είναι υλικό το οποίο, αν θέλεις να αποδοκιμάσεις αυτή την πολιτική και αυτούς που τη στηρίζουν, κατεβαίνεις στο δρόμο, διεκδικείς στη συγκέντρωση που καλούν τα συνδικάτα στις 6 ώρα το Σαββάτο στην πλατεία Χάνθ. Στην πλατεία Χάνθ. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, με τον αποχαιρετισμό του Μίκη Θοδωράκη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα στο Φλάσ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε γερός.